Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθούν δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης ΚΟ. Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, με κυριότερα θέματα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκαθαριστικής περίοδου από 1/1/2011 έως 31/11/2011 της ΕΔΙΚ στο πλαίσιο της εκαθάρισης της επιχείρησης και τον προγραμματισμό πρόσληψης εποχικού προσωπικού για το έτος 2018 και με άλλα σημαντικά θέματα. Στην ΚΟ βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και κλιμάκιος Περιφερειακής Αρχής για μια σειρά ενημερωτικών συσκέψεων για τα ζητήματα του νησιού μας. Στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης του κ. Χατζημάρκου στην ΚΟ, σήμερα Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικές ενημερωτικές συσκέψεις όπου θα εξεταστούν τα ζητήματα του νησιού. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στο Πυλί στις 5 το απόγευμα και η δεύτερη στο επαρχείο ΚΟ στις 7 με αντικείμενο τον τουρισμό. Στις συσκέψεις έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Αύριο Παρασκευή, η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και UNESCO για την πολιτιστική κληρονομιά της ΚΟ στις 10 το πρωί στο επαρχείο. Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας θα γίνει μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάκου και της Προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO Κατερίνα Τζιτζικώστα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο θα ανακοινώσουν Δήμαρχος και Περιφερειάρχης την απευθείας χρηματοδότηση έργου στην ΚΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη σημερινή πολύωρη συνάντησή του συζητήθηκαν τα θέματα της συνεργασίας που απαιτείται μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης προκειμένου να προχωρήσουν σε αναπτυξιακές δράσεις και να ξεπεράσουν τις δημοσιονομικές δυσκολίες. Ξεκινάμε καταρχήν τη νέα χρονιά με ευχές σε όλους τους συμπατριώτες μας να έχουν υγεία, να είναι μια χρονιά παραγωγική και μια χρονιά καλών ειδήσεων, γιατί έχουμε κουραστεί όλοι από τα χρόνια που προηγήθηκαν. Έχουμε αύριο το πρωί, και αυτό είναι το πρώτο θέμα, το κυρίαρχο θέμα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα τα οποία θα σας τα περιγράψουμε. Έχουμε αύριο το πρωί την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO για την υλική και άειλη κληρονομιά του Ιπποκράτη. Ένα έργο το οποίο νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας απέναντι στην ιστορία αυτού του τόπου. Και θα το προχωρήσουμε όλοι μαζί με μια συνεργασία ευρύτατη και η Περιφέρεια και ο Δήμος και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο αργότερα βεβαίως θα συμπεριληφθεί μέσα στους φορείς που θα συνεργαστούν για αυτό το σκοπό. Και από εκεί και πέρα, και με αφορμή αυτό, αύριο έχει ένα συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη η παρουσία μας να εξηγήσουμε στο σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και άρα της τοπικής κοινωνίας ένα άλλο ζήτημα στο οποίο έχουμε προχωρήσει τη συνεργασία μας, αυτό του να ανοίξουμε μια νέα διαδρομή, πηγή χρηματοδότησης από την Ευρώπη και αναφέρομαι απευθείας. Αναφέρομαι στο αίτημα που έχουμε ήδη καταθέσει και εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Και ο Δήμος ΚΟ ήταν ο πρώτος Δήμος που ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο γι' αυτό, γιατί για μας είναι σημαντικό. Στα πολύ δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής ασφυξίας στην Ελλάδα να ανοίξουμε διόδους στις οποίες θα πάρουμε τις ανάσες που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες των νησιών. Και το ξαναλέω, ότι θέλω να ευχαριστήσω, και αυτό είναι το αντικείμενο της σημερινής επίσκεψής μου εδώ, εκτός από τις ευχές, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, γιατί ήταν ο πρώτος που ανταποκρίθηκε και στον πρόσωπό του και στο Δήμο ΚΟ αναγνωρίζουμε έναν πολύτιμο συνεργάτη στις Βρυξέλλες, όπου, ξαναλέω, το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο. Ξεπερνάει κατά πολύ το έργο αυτό καθεαυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Για το νησί και αύριο. Το οποίο δεν το προσδιορίσατε, θα το προσδιορίσετε αύριο στο. Το πρώτο έργο στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το νησί, αλλά εμείς δεν στεκόμαστε σε αυτό. Στεκόμαστε στο πώς, ανοίγοντας μια νέα λεωφόρο σε ό,τι αφορά την προοπτική για τον τόπο για την χρηματοδότησή του, θα μπορέσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόγραμμα, σχέδιο, όραμα για τον τόπο τους και μπορούν αυτό να το περιγράψουν σε ένα χαρτί, να μπορέσουν να βρουν αυτή την πηγή χρηματοδότησης για να το υλοποιήσουν. Σήμερα έχουν συναντήσει, εδώ είναι και δύο συνεργάτες μου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Παπαβασιλείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Ζανετίδης, οι οποίοι έχουν συναντήσει ο καθένας για τους τομείς ευθύνης τους και αυτά θα σας τα περιγράψουν οι ίδιοι. Και από εκεί και πέρα, ξαναλέω, αύριο το πρωί την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και το απόγευμα θα περάσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον κύριο Δήμαρχο και να πούμε τις ευχές μας αλλά και να περιγράψουμε και τα επόμενα στάδια της συνεργασίας αυτής, το οποίο είναι θετικές ειδήσεις, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη μιζέρια που ζούμε, εμείς πρέπει πάντα να σκάβουμε, να ανακαλύπτουμε νέες δυνάμεις και να δίνουμε το μήνυμα της αισιοδοξίας
χειροπιαστά και έμπραχτα, όχι μόνο με ευχές και λόγια. Γιατί οι ευχές είναι τυπικές και οφείλουμε να τις λέμε, αλλά πρέπει με τις πράξεις μας, τις δράσεις μας, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες μας να αποδεικνύουμε ότι η ελπίδα είναι ζωντανή και ότι όταν λέμε ότι αισιοδοξούμε, πατάμε στη γη και το λέμε αυτό. Και η γη δεν είναι τίποτα άλλο από τις δικές μας τις δυνάμεις, τα δικά μας τα κουράγια και το δικό μας το μυαλό. Μια και βλέπουμε ότι τα νησιά ζουν σε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς διωγμού. Φυσικά, για να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα τέτοιο αισιόδοξο σχέδιο και φυσικά να πάτε και τα χρήματα πέραν από τις ελευθεροκρατικές διαδικασίες του ελληνικού κράτους απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζονται τεκμηριωμένες προτάσεις. Δεν θα πούμε τι ακριβώς είναι, μιας και θα ανακοινωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ο Δήμος Τεσκό ανταποκρίθηκε έχοντας ήδη υπόψη του συγκεκριμένο σχέδιο αναπτυξιακό, κύριε Δήμαρχε. Και πώς μετά τη συνάντηση που είχατε, αισιοδοξείτε αυτό που μπορεί να προχωρήσει? Εγώ, Βαζαχαρίου, να ξεκινήσω από αυτό που είπε κάποια στιγμή ο Περιφερειάρχης, το ότι μέσα σε αυτή τη μιζέρια και στις δυσκολίες που ζούμε, και σε αυτά που υφιστάμεθα καθημερινά, όχι υφιστάμεθα, αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά από το προσωπικό πρόβλημα του καθενός μέχρι τα μικροπροβλήματα της καθημερινότητας, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, είτε λέγονται περιφερειάρχες, είτε λέγονται δήμαρχοι, είτε λέγονται συνεργάτες αυτών των ανθρώπων, που παλεύουν καθημερινά να ξεπεράσουμε αυτό το μίζερο των χρόνων αυτών και να ανοίξουμε φτερά για τα επόμενα πολλά χρόνια για τα νησιά μας και τους ανθρώπους τους. Η συνεργασία με την περιφέρεια και τις υπηρεσίες της, όπως και ο Δήμου με τις υπηρεσίες του, είναι διαρκής και πάντα με στόχο αυτό που είπαμε πριν, να σχεδιάσουμε τα νησιά του μέλλοντος, την ΚΟ του μέλλοντος. Η πρόταση που ήρθε από τον Περιφερειάρχη ήταν μια πρόκληση και προς το Δήμο της ΚΟ και γι' αυτό ανταποκριθήκαμε άμεσα. Αυτά θα τα πούμε αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως η σημερινή συνάντηση, που είναι πολύωρη και περιλαμβάνει μια σειρά από πολλά ζητήματα, από αυτά τα μεγάλα μέχρι και τα μικρότερα, δείχνει ότι σε αυτόν τον τόπο, σε αυτά τα νησιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται όχι για την καρέκλα τους, τον εαυτό τους και οτιδήποτε άλλο, νοιάζονται για τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Και δίνουμε καθημερινά μια μεγάλη μάχη. Περιφερειάρχης δίνει μια μάχη σε 50 νησιά, εμείς δίνουμε μια μάχη σε ένα νησί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθένα. Ο ζωτικός όρος ανάπτυξης, βέβαια, σε κάθε περιοχή στα νησιά είναι ενιαίος. Δηλαδή, δεν μπορεί να εξαιρέσει κανείς ότι η ανάπτυξη της ΚΟ είναι ανεξάρτητη από την Κάλυμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχει ένα πιο σύνθετο ρόλο και περισσότερες υποχρεώσεις ο Περιφερειάρχης, και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Δεν μπορεί να βλέπει μόνο την ΚΟ ή μόνο την Κάλυμνο ή μόνο την Ίσυρο. Πρέπει να βρει το σύνολο της ανάπτυξης και εμείς, βεβαίως, συμμετέχοντας σε αυτό το παζλ, να μπορέσουμε να προσθέσουμε και να κλείσουμε αυτά τα οποία πρέπει να κλείσουμε για να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω, πέραν των ευχών που είπε ο Περιφερειάρχης, ότι οι πολίτες της ΚΟ και των νησιών πρέπει να αισθάνονται μια σιγουριά που λέει ότι οι τοπικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, εργάζεται καθημερινά και αόκνος προς όφελος των νησιών και μόνο των νησιών. Συνάντηση με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα στην ΚΟ και με στόχο την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα που τρέχουν όσο το δυνατό περισσότερο ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, πραγματοποιεί ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κ. Ζανετίδης. Είμαστε εδώ σε μια σειρά επαφών που έχουμε στα νησιά με τους φορείς ευθύνης και υπάρχει μια συνεργασία με τους συνεταιρισμούς, με αυτούς που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες, με την κάθε σκέψη για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ενημέρωση του κοινού για μια σειρά προγραμμάτων που τρέχουν, προκειμένου να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Οι επαφές αυτές έχουν να κάνουν με όλη την γάμα των θεμάτων που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Αν και δεν είναι δυσαρμοντιότητες με τα αλληλοτριβία, μπορώ να ενημερώσω το βράδυ που θα, αν θα υπάρχουν, που πιστεύω να έρθουν, ενδιαφερόμενοι σχετικά με την πρόοδο που υπάρχει, γιατί υπάρχει πρόοδος για το θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα που παραλάβαμε, ήταν κλειστά τα αλληλοτριβία. Ξεσφραγίστηκαν. Υπάρχει διάθεση συνεργασίας των ελαιοτριβέων. Επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες του Υπουργείου, ειδικές. Ακούστε. Υπάρχει διάθεση συνεργασίας. Mm-hmm. Όταν υπάρχει διάθεση συνεργασίας, τα προβλήματα λύνονται. Αυτό διαπιστώνουμε.
Είναι συνεχής η ενασχόληση της Περιφερειακής Αρχής για την επίλυση των θεμάτων. Εξάλλου, πρέπει να προσαρμοστούμε και να εναρμονιστούμε με την κοινοτική νομοθεσία. Mm-hmm. Είμαστε υποχρεωμένοι. Σωστά. Θέλει χρόνο. Για τα προγράμματα που είπατε ότι τρέχουν και φυσικά ο στόχος σας είναι να ενημερώσετε προκειμένου να υπάρξει ένταξη όσο γίνεται περισσότερο για να αποταμιευθούν και τα χρήματα αυτά. Υπάρχει ενδιαφέρον πραγματικά? Βεβαίως. Υπάρχει ενδιαφέρον, αρκεί να ενημερώνεται, να υπάρχει ενημέρωση. Mm-hmm. Η προσπάθειά μας, σαν υποστήριξη υπάρχει. Υποστήριξη υπάρχει αυτών των ανθρώπων. Είναι συνεχής. Ιδιαίτερα των νέων αγροτών, οι οποίοι θέλουν να μπουν σε προγράμματα, αλλά φυσικά και το κόστος για να συμπληρώσουν έναν φάκελο, ένα τεύχος για να το καταθέσουν, είναι αρκετά υψηλό. Υπάρχουν υπηρεσίες που μπορούν να τους βοηθήσουν? Βεβαίως. Υπάρχει. Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Υπάρχουν υπηρεσίες περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στις οποίες απευθύνονται. Ήδη 139 νέοι αγρότες έχουν ενταχθεί, έχουν ήδη πάρει το 70% της επιδότησης που προβλέπεται, υπολείπεται το υπόλοιπο, το οποίο θα το πάρουν εν ευθέτω χρόνο, σύμφωνα με την πρόοδο που κάνουν. Και σε λίγες μέρες θα επαναπροκηρυχθεί το μέτρο για νέους αγρότες, οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν, με λιγότερη βαθμολογία από την προηγούμενη φορά, διότι ζητήσαμε και πετύχαμε τη ρύθμιση αυτή. Με λιγότερη βαθμολογία να μπορούν νέοι αγρότες να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Για τα νησιά. Και ένα ακόμα ερώτημα έχω να σας κάνω σχετικά με τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες άλλαξε η νομοθεσία. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί, αλλά κατέβηκε ο αριθμός που απαιτείται από τους 20 που προέβλεπε αρχικά ο νόμος. Ναι. Και αν η περιφέρεια έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για να πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις, αν υπάρχουν καταρχήν αιτήματα, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε η όλη διαδικασία εδώ και χρόνια, υπήρχαν και απογοητεύσεις, κάποια εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Ακούστε. Έχουν κατέβει οι αριθμοί. 5 για τους φθινοτρόφους και 10 για τους υπόλοιπους. Αυτό είναι ευχάριστο. Το θέμα είναι να σπάσει η καχυποψία που υπάρχει μεταξύ τους. Και να πάμε παρακάτω. Διότι είναι για πρώτη φορά, ακούστε, εμείς έχουμε το ρόλο της ενημέρωσης, το λόγο της στήριξης, το λόγο της πρόθεσης του αιτήματος για να πιστοποιηθεί η ομάδα, της επιδότησης. Επιδοτείται η ομάδα παραγωγών για 5 χρόνια λειτουργίας. Επιδοτείται από το πρόγραμμα. Ήταν πρόταση δική μας. Αλλιώς δεν μπορεί να οργανωθεί και η παραγωγή. Η οποία πέρασε. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα το οποίο θα επιτευχθεί. Δεν είμαι ικανοποιημένος για την πρόοδο αυτή. Ωστόσο όμως, είναι στα σκαριά μια μεγάλη, μεγάλη πρόταση που υπάρχει από την Περιφερειακή Αρχή για την αγροδιατροφική σύμπραξη της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που θα οργανώσει τους παραγωγούς προς το καλύτερο. Είμαστε... Αυτό είναι και το αντικείμενο της ενημέρωσης που προφανώς και αυτό θα γίνει. Και αυτό. Το κάθε νησί με το δικό του brand name στο νέο πρόγραμμα τουριστικής προβολής θα αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, επισημαίνει στη δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης κυρία Παπαβασιλείου, σχολιάζοντας επίσης τις αισιόδοξες προοπτικές της νέας σεζόν. Εμείς υλοποιούμε από το 2006 το τριετές στρατηγικό πλάνο της περιφέρειας, το οποίο έχει ανακοινωθεί, έχει δημοσιευθεί. Και είμαστε σε αυτή τη φάση. Οι αρμοδιότητές μας είναι αυτές, αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στις εκθέσεις. Είναι μια σειρά εκθέσεων, όπου η περιφέρεια πλέον με ένα μεγάλο περίπτερο αγκαλιάζει όλα τα νησιά και δίνει σε όλα τα νησιά τη δυνατότητα. Δεν μπαίνετε στο ΕΟΤ το κεντρικό της, γιατί υπήρξε ένα ζήτημα στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, πάμε στο 99% των εκθέσεων, πάμε μόνοι μας. Τον Ιανουάριο η περιφέρεια έχει ένα πρόβλημα στο να πάει σε κάποιες εκθέσεις λόγω διαδικασιών. Επειδή είναι πολύ νωρίς η Ουτρέχτη, έχουμε συζητήσει με τους Δήμους και όσοι Δήμοι πήγανε στο περίπτερο του ΕΟΤ, και είναι ουσιαστικά και η μόνη έκθεση που δεν μπορούμε να πάμε εμείς σαν περιφέρεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες άλλες εκθέσεις που πάμε με τον ΕΟΤ, εκεί όπου δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τα νησιά, δηλαδή όταν είναι ένα-δυο νησιά τα οποία θέλουν να πάνε σε κάποιες εκθέσεις, ναι, εκεί επιλέγουμε να πάμε με τον ΕΟΤ που έχουμε έτσι κι αλλιώς πολύ καλή συνεργασία. Στις μεγάλες εκθέσεις, όπως είναι το Βερολίνο και το Λονδίνο και ίσως και η Μόσχα, πάμε με πολύ μεγάλα περίπτερα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε 25 με 27 νησιά μαζί μας.
Συμμετοχή από ιδιώτες επιχειρηματίες στον τουρισμό υπάρχει σε αυτές τις εκθέσεις? Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό είναι το σημαντικότερο και χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Γιατί το σημαντικότερο. Ένα περιφερειακό ή ένα δημοτικό σύμβουλο για να προβάλλει τον τόπο του, απλώς οι συμφωνίες γίνονται και έτσι έχει αλλάξει. Δεν είναι μόνο το κοινό. Αυτό το οποίο κάνουμε και το κάναμε τώρα, τον Νοέμβριο, στην έκθεση του Λονδίνου. Ουσιαστικά έρχονται τα νησιά, γιατί πρέπει να αντιπροσωπευτούν τα νησιά. Σωστά. Από εκεί και πέρα κάνουμε πρόσκληση στους επιχειρηματίες, έρχονται επιχειρηματίες και σε κάποιους από αυτούς δίνουμε ειδικό χώρο όπου μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού τους. Όσοι το επιθυμήσουν και θέλουν να έχουν, γιατί εκεί γίνεται δουλειά, και εγώ ξενοδόχος είμαι της Καλλιώς και το ξέρω, ουσιαστικά τους δίνουμε συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένο γραφείο, όπου εκεί μπορούν να κάνουν, κάνουν τη δουλειά τους. Η στόχευση τώρα φέτος της διαφημιστικής προβολής για την περιοχή μας, ποια είναι? Ναι, πέρα από τις εκθέσεις, αυτό το οποίο κάνουμε σε αυτό το πλάνο, το οποίο θα συνεργαστεί και το 2018, είναι ότι έχουμε πολύ καλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβάλλουμε τα νησιά μας μέσα από αυτό. Γίνονται συνέχεια καμπάνιες και έχουμε και τα δημοσιογραφικά ταξίδια, τα οποία σε όλη την περιφέρεια μπορεί να είναι πάρα πολλά, είναι γύρω στα 70, αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας της περιφέρειάς μας, που είμαστε πάρα πολλά νησιά, στα 50, στα 70, ας πούμε, δημοσιογραφικά ταξίδια, αντιστοιχεί 2 με 3 ή 1 με 2 στο κάθε νησί. Και αν σκεφτείτε ότι ολόκληρο ο ΕΟΤ κάνει 90 ταξίδια, καταλαβαίνετε ότι είναι μια υπερπροσπάθεια. Νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, γιατί το σημαντικότερο είναι να έρθει ο δημοσιογράφος και να φύγει ικανοποιημένος. Δεν είναι μόνο να τον φέρεις, είναι και όλη η οργάνωση. Είναι όλη η οργάνωση που πρέπει να κάνουμε για να φύγει ο δημοσιογράφος ευχαριστημένος. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο σε αυτό το σημείο. Και τώρα προχωράμε το 2018 και στοχεύουμε στο κάθε νησί ξεχωριστά, επειδή είναι το κάθε νησί ένα δικό του μπραντ, ένα δικό του όνομα, το πώς θα προβάλλουμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, τα θεματικά του χαρίσματα και χαρακτηριστικά, πώς αυτά θα τα προβάλλουμε με τους νέους τρόπους διαφήμισης. Η μείωση του θαλάσσιου τουρισμού, της κρουαζιέρας δηλαδή, που ειδικά εσείς στη Ρόδο το περάσατε και φέτος πάρα πολύ δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω, μιας και ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της τουριστικής κίνησης του νησιού. Πώς εξελίσσεται, αν υπάρχουν κάποιες πιο θετικές εξελίξεις σε αυτό? Με αυτή τη στιγμή η κρουαζιέρα αντιμετωπίζει μία μείωση λόγω των καταστάσεων γενικά. Νομίζω ότι μόνο σε βάθος χρόνου θα μπορέσουμε να δούμε ένα φως. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κρουαζιέρα. Ο ναυτικός πράκτορας Σπύρος Τυρινόπουλος εκφράζει τις αμφιβολίες του για την εφαρμογή τελικά του μεταφορικού ισοδύναμου, καθώς οι επιδοτήσεις των μεταφορών προϋποθέτουν ένταξη χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Επίσης, ο κ. Τυρινόπουλος εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα με την απεργία της ΠΝΟ, εκτός αν παραταθεί. Το πλοίο Blue Star Paros και Blue Star Arena που είναι στη γραμμή αυτή τη στιγμή, από τις 14 του μηνός πηγαίνουν σε άλλες γραμμές και εδώ θα μπει το Super Fast 12 που ήταν και όλο το καλοκαίρι και το Blue Star Dilos. Το Super Fast 12 θα έχει την Κόροδο και κάποιες μέρες και Λέρο Πάτμο και το Blue Star Dilos τις άγονες γραμμές, Κάλυμνο και τα επιδοτούμενα. Νήσιρο, Τύλο, Σίμι, Καστελόριζο, μία φορά τη βδομάδα. Το Blue Star Dilos. Θα πηγαίνει και από Κό, δηλαδή, προς Καστελόριζο. Βέβαια, είναι μία φορά τη βδομάδα προέκταση μετά τη Ρόδο. Πάει στο Καστελόριζο και επιστρέφει Ρόδο για να γυρίσει στον Πειραιά. Το Blue Star Dilos ευτυχώς είναι μεγαλύτερο από το Πάρος. Είναι όπως είναι το Blue Star Patmos. Έχει και περισσότερα κρεβάτια και μεγαλύτερο γκαράζ, οπότε θα είναι πιο εύκολα, κυρίως για τα νησιά που εξυπηρετεί, Νήσιρο, Λειψούς, Τύλο, Αστυπάλαια, τα νησιά που δεν έχουν άλλη συγκοινωνία, θα διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο για τα προϊόντα τους, κυρίως χειμώνα. Τώρα, μια και η συζήτηση το τελευταίο διάστημα είναι γύρω από το μεταφορικό ισοδύναμο, όσο ανταποδοτικό της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι κατά πόσον, γιατί οι μεταφορές βεβαίως των προϊόντων εξακολουθούν να έχουν 24%, έτσι δεν είναι? Οπότε ναι. Το κόστος είναι εκεί. Υπάρχει μια διαβούλευση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες σχετικά με αυτή την προοπτική. Και ποια είναι η άποψή τους, πώς πρέπει να εφαρμοστεί δηλαδή κατά την άποψή σας?
Αν υπάρχει διαβούλευση τώρα, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε βγει μια μελέτη, την οποία την είχε αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταφορικό ισοδυνάμιο. Πάνω σε αυτή τη μελέτη φαντάζομαι ότι θα πατήσουν όλοι για να δουν τι θα γίνει ακριβώς. Μεσομείωση δηλαδή των μεταφορών ανάλογα με τα χιλιομετρική απόσταση, δεν είναι, Επιδότηση στην ουσία είναι επιδότηση των μεταφορών, στο εισιτήριο ανά μίλη. Ανάλογα με την απόσταση, επιδότηση τόσο ούτως ώστε να μειωθεί το μεταφορικό κόστος. Αυτό είναι στη λογική των θαλάσσιων δρόμων, έτσι λέγεται αυτή η μελέτη, η οποία την είχε αποδειχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ποτέ δεν δόθηκαν χρήματα, ποτέ δεν έγινε αυτό. Εγώ τη θυμάμαι αυτή την ιστορία από το 2005-2006, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά. Αυτή η επιδότηση, όπου φυσικά πηγαίνει σε αυτοπλοϊκές εταιρείες, δεν πηγαίνει στον πολίτη ή στις μεταφορικές, έτσι δεν είναι? Η επιδότηση θα πηγαίνει στις αυτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες αυτό θα το αποδίδουν, θα γίνεται μείωση των εισιτηρίων των φορτηγών. Άρα θα υπάρχει μείωση κόστους στις μεταφορές. Έτσι θα γίνει. Δεν είναι όπως είναι τα επιδοτούμενα δρομολόγια που για να πας στον Κασελόριζο μια φορά τη βδομάδα σου δίνουμε τόσο. Θα είναι ανάλογα με τις μεταφορικές. Του εισιτηρίου ή του. Του εισιτηρίου. Τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτό. Η επιδότηση όμως που προκύπτει μέσα από τον εθνικό κόρβανα, ο οποίος προκύπτει βέβαια μέσα από τη φορολογία των πολιτών. Είναι μία ή άλλη. Αυτό είναι λίγο σχήμα οξύμορο, κάτι τράποψή μας. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνουμε σωστά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το μεταφορικό ισοδύναμο υπάρχει σε άλλες χώρες αυτή τη στιγμή. Παίρνουν χρήματα, η Κριμάλτη ας πούμε παίρνει χρήματα για να κάνει Ιταλία-Ισπανία. Ιταλία-Ισπανία με πλοίο, ούτως ώστε να αποφύγουν όλη την Νότια Ευρώπη τα φορτηγά να μην περνάνε από το όλο αυτό. Λοιπόν, και λιγότερη κατανάλωση στο πετρέλαιο και διάφορα πράγματα. Και στη Φιλανδία υπάρχουν αυτά. Αυτά τα δίνει, είναι από Ταμείο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτά τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τους θαλάσσιους δρόμους. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα οι θαλάσσιοι δρόμοι. Και πάνω σε αυτή τη φόρμα πιστεύετε ότι θα εφαρμοστεί και το μεταφορικό ισοδύναμο? Αν εφαρμοστεί, γιατί κοιτάξτε, αυτό το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι κυβέρνηση από τότε που να μην έχει πει ότι εγώ θα εφαρμόσω το μεταφορικό ισοδύναμο και τους θαλάσσιους δρόμους. Αλλά ποτέ δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ανάσα για τις μεταφορές και για τα προϊόντα, κυρίως για τα προϊόντα. Η τιμή του εισιτηρίου που επιδοτείται, όπως είπες και εσείς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον απλό επιβάτη, κατά την εκτίμησή σας, σε τι ποσοστό θα πρέπει να είναι, ούτως ώστε να δικαιολογεί αυτή την ωφέλεια ενός τέτοιου μέτρου? Κοιτάξτε, το ποσοστό θα βγει ανάλογα με την μιλιομετρική απόσταση, ανάλογα με το... Είναι πάρα πολλά πράγματα που εξαρτώνται από αυτά. Αυτή τη στιγμή επιδοτείται το πλοίο να πάει στο Καστελόριζο και από τη στιγμή που μια εταιρεία παίρνει χρήματα για να πάει σε ένα άγωνο νησί, είναι υποχρεωμένη να έχει και το εισιτήριο σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Δεν μπορεί να το αυξήσει, να το μειώσει. Αυτό είναι. Και κάτω από 2.000 κάτοικοι δωρεάν μεταφορά και όλα αυτά. Αν εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο, να δούμε τα ποσοστά στους επιβάτες, τα ποσοστά στα φορτηγά. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Και πολύ δρόμο, δεν φαντάζομαι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι ακριβώς θα προβλεφτεί. Αλλά αφήστε να γίνει. Δηλαδή, το αν θα είναι 30% ή 20% είναι το λιγότερο, αρκεί να δούμε να γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και μέχρι τώρα ακούμε.
Υπήρχαν δυσκολίες στην εφαρμογή του. Να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας. Ξεκινάει μια απεργία η ΠΝΟ αύριο. Πώς θα εξελιχθεί εδώ το συγκοινωνιακό μας? Ναι, η απεργία ξεκινάει σήμερα το βράδυ στις 12, θα λήξει αύριο το βράδυ στις 12. Τα πλοία που είναι να φύγουν από τη Ρόδο και να περάσουν προς τα πάνω, αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Αύριο το Blue Star Arena που είναι να φύγει, δηλαδή, τον 7 από Πειραιά, θα φύγει στις 12 το βράδυ. Αντί να έρθει εδώ στις 6 το πρωί, θα έρθει στις 11 το πρωί, mm-hmm, να πάει Ρόδο. Στην επιστροφή του θα έχει μόνο μία ώρα καθυστέρηση. Δεν δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό, δεν ακυρώνει δρομολόγια έτσι όπως έγινε η απεργία. Mm-hmm. Καθυστέρηση θα υπάρχει μόνο. Αν όμως παραταθεί, που αυτό θα το ξέρουμε αύριο, αν όμως παραταθεί, τότε θα υπάρχουν προβλήματα. Την Κάλυνο θα επισκεφθεί την επόμενη Παρασκευή 19 Ιανουαρίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου, προσκεκλημένος του Αλευτικού Συλλόγου Παράκτιες Αλιείας Ξηφία Καλύμνου Παναγία η Παπαντή. Κατά την παραμονή του στην Κάλυμνο, ο Υπουργός Ευάγγελος Αποστόλου θα παραστεί σε εκδήλωση στην ηχθειόσκελα του νησιού και θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Αλευτικού Συλλόγου και θα συζητήσει με τους αλιείς τα προβλήματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου του. Σε ένα μήνα περίπου κλείνει το έργο στην Αρτεμισία, στο οποίο, όπως μας δήλωσε ο αντιδήμαρχος Δαβίδ Γερασκλής, ζητώντας συγγνώμη από τους κατοίκους της περιοχής, καθυστέρησε λόγω της εγκατάστασης σε υποδομές όμβριων, οι οποίοι συνδέουν τις απορροές με την πλατεία 7ης Μαρτίου, στην οποία επίσης ολοκληρώθηκαν οι υποδομές και ξεκινά άμεσα η ανάπλαση. Καταρχήν, καλή χρονιά, κυρία Παπαζαχαρίου, σε εσάς, στους ακροατές, στους θεατές της δημοτικής τηλεόρασης, σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω ότι αυτό που είπατε είναι δεδομένο, έχουν άμεση συνάφεια τα δύο τα έργα. Από τη στιγμή δε που έχει γίνει και η κατασκευή του νέου δικτύου ομβρίων στην οδό Αρτεμισίας, το οποίο έχει αλλάξει κατεύθυνση, δηλαδή ενώ παλιά όλοι οι αγωγοί συνέκλειναν στο ρέμα, στο πλακοσκεπή αγωγό της Αγίας Μαρίνας με τα γνωστά προβλήματα, λόγω της κατασκευής αυτού του έργου εδώ έχουμε αλλάξει τη ροή στο τμήμα αυτό. Και θα περάσουμε και έναν κεντρικό αγωγό μεγάλο, ήδη εδώ έχει περαστεί στην πλατεία. Προκειμένου λειτουργήσε από τις αγωγοθόσεις. Αυτό τώρα δεν είναι συνδεδεμένο ακόμα. Μένει το κομμάτι εδώ του δρόμου αυτού, το οποίο είναι στο καινούριο το πρόγραμμα. Νομίζω όμως ότι θα είναι πολύ καλύτερα, διότι έχουν προβλεφθεί πολύ μεγάλες διατομές εδώ στους αγωγούς των ομβρίων. Έχουν αντικατασταθεί τα παλιά δίχτυα τα ιταλικά και νομίζω ότι θα δοθεί μια μεγάλη λύση στο πρόβλημα. Από την άλλη, βεβαίως, και με την ευκαιρία που μου δίνεται να πω για ακόμη μια φορά να ζητήσω την κατανόηση των συνδημοτών, ιδίως στην οδό Αρτεμισίας. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ιατρία, γραφεία, κάτοικοι μόνιμοι που έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από το κλείσιμο του δρόμου. Όμως πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί. Το έργο αναμένεται πια να προχωρήσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο. Έχει ξεκινήσει καταρχήν εκεί? Βεβαίως, έχει ολοκληρωθεί το δίχτυο των ομβρίων. Τώρα μένουν οι αποξηλώσεις τριών δέντρων, από τις οποίες έχουμε βγάλει τις άδειες όλες τις απαραίτητες, και εντός των επόμενων ημερών θα γίνει η αποξήλωση αυτή, προκειμένου να αποκατασταθεί πια και ο δρόμος. Το τελευταίο που μένει είναι η οδός Ρωσία και εκείνο το έργο τελειώνει ουσιαστικά. Σε αυτό εδώ της πλατείας πιστεύω ότι, επειδή είναι λίγο πιο απαιτητικό όσον αφορά τα αισθητικά μέρη, είναι και η βάση του γλυπτού που θα μπει, είναι το συντριβάνι, είναι και μεγαλύτερη έκταση έργο. Πιστεύω ότι στους επόμενους δύο μήνες θα είναι και αυτό έτοιμο. Δεν θα προλάβουμε τη σεζόν. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Η ταλαιπωρία, σας είπα, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια επιβάρυνση οπτική, θα έλεγα, τουλάχιστον, επειδή δεν επιβαρύνει κάποια ούτε επιχειρήσεις ούτε την κυκλοφορία. Η μεγάλη επιβάρυνση ήταν στην οδό Αρτεμισίας, στην οποία ο κόσμος έτσι λίγο ταλαιπωρήθηκε, όχι λίγο, αρκετά ταλαιπωρήθηκε, για να λέμε και την αλήθεια. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται να γίνει έργο χωρίς να υπάρξει και αντίστοιχη ταλαιπωρία. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω όλους εκεί για την κατανόηση που έχουν δείξει και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει και την υπομονή που έκαναν, αλλά και τις θυσίες τις οποίες υποβλήθησαν, με την έννοια ότι για ένα διάστημα 2 μηνών περίπου έχουν υποστεί ζημιές και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, των γραφείων, των κατοικιών, όλα αυτά. Μια που είσαστε στη διάθεσή μας, να ρωτήσω και την Πιάτσα Ροτόντα τι γίνεται. Η Πιάτσα Ροτόντα έχει το έργο, αυτό που ήταν στο πρόγραμμα, έχει τελειώσει. Μένει ένα καινούριο έργο που έχουμε στο πρόγραμμα, που είναι η κατασκευή ενός συντριβανιού μέσα στον κυκλικό κόμβο. Η μελέτη έχει ήδη ετοιμαστεί. Τώρα, με την έγκριση του προϋπολογισμού του καινούριου έτους, θα αρχίσουν να τρέχουν οι διαδικασίες. Πρέπει να σας πω όμως ότι είναι πάρα πολλά τα έργα που δημοπρατούνται και εκτελούνται αυτή τη στιγμή και που έρχονται από το 2017. Όπως.
Έργα πάρα πολλά, σας λέω, είναι αντιπλημμυρικά έργα στο Πυλί, στην Αντιμάχια, είναι στην Καρδάμενα, είναι στην Κέφαλο, ένα που είχαμε προχθές. Έχουμε υπογράψει σύμβαση. Ήρθε το έργο της αποκατάστασης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Ο προσυμβατικός ελέγχος ολοκληρώθηκε σε ένα πολύ μεγάλο έργο βελτίωσης βατότητας αγροτικών και δημοτικών οδών που έχουμε, ασφαλτοστρώσεων κτλ. Ήρθε και ο προσυμβατικός ελέγχος, υπογράφουμε σύμβαση, ξεκινά. Είναι μια πλήρη σειρά έργων σε εξέλιξη. Στο Τιγκάκι, στο Μαρμάρι. Είναι πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή. Θα προλαβαίνετε, οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν την. Σας έλεγα ότι υπάρχει ένας οργασμός εκεί. Οι άνθρωποι υπερβάλλουν πραγματικά προκειμένου να ανταπεξέλθουν. Θα σας έλεγα ότι τέτοιο αντικείμενο θα δικαιολογούσε τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό στελεχών να ασχολούνται. Όμως, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουμε υποστεί με το σεισμό, ταλαιπωρίες, υπερορίες, όλα αυτά, είναι σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους συνεργάτες στις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίοι πραγματικά κάνουν απίστευτη προσπάθεια. Επίκαιρη επερώτηση με σαφή και συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση κατέθεσαν 18 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλή στον τομεάκι τουρισμού και βουλευτή το Δεκανήσου Μάνο Κόνσολα σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στα νησιά. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν την εξαγγελία του κυρίου Τσίπρα για το μεταφορικό ισοδύναμο υπηρετεί προεκλογικού χαρακτήρα σκοπιμότητες για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, μία απόφαση που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Τη λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου στην ΚΟ και όχι παραρτήματος πρότεινε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός, μιλώντας χθες στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου ρύθμισης για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις. Στην τοποθέτησή του, τόνισε πως δεν είναι θέμα ούτε της Τρόικα, ούτε του Μνημονίου, ούτε είναι θέμα ορθολογικής διαχείρισης και τεχνοκρατικό, αλλά είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Η λειτουργία κτηματολογικού γραφείου στην με παραρτήματα σε Κάλυμνο, Πάτμο και Λέρο. Την παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του Παναγιώτη Δημητρόπουλου με τίτλο «Μπαμπάς μου, ήρωάς μου» συνδιοργανώνουν στο πλαίσιο χειμερινών πολιτιστικών υποκρατίων Οδοπαύς Δήμου ΚΟ σε συνεργασία με τους μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ, τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική και τον Πολύκεντρο Θαλασσινού την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο χώρο του Κινηματοθέατρου Ορφέας μαζί με την ψυχολόγο Μαρία Δρόσου, την συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων Παράρτημα ΚΟ και με την αγορά κάθε βιβλίου θα ενισχυθεί με 2 ευρώ ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Σε πολύ ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα και με τη συμμετοχή πολλών μελών και φίλων, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο καφέ Αύρα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος Παράρτημα ΚΟ. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, εξαιρετική παρουσία, χαιρόμαστε γι' αυτό. Σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Λίγη ησυχία παρακαλώ, αν γίνεται. Ευχόμαστε καλή χρονιά. Θα έλεγα ότι όλες οι ευχές που έχουμε βάλει πάνω στην κάρτα, υγεία, χαρά, ευτυχία, αισιοδοξία, αγάπη, ελπίδα, δύναμη, δημιουργία, είναι ευχές από εμάς για σας, για όλες και για τις οικογένειές σας. Κάθε καλό σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, η Ένωση Γυναικών Ελλάδας μετρά μια πολύχρονη παρουσία πια εδώ στην ΚΟ. Προσπαθεί να ανταποκρίνεται στους καταστατικούς της στόχους, που είναι βέβαια σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε, η βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνία. Αυτό τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο εύκολο. Τώρα, στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια της αβεβαιότητας, είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουμε πολλές ανατροπές, πολλές αναστροφές, πολλές υποχωρήσεις σε εργασιακά δικαιώματα, σε ανθρώπινα δικαιώματα και καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος μας επαναπροσδιορίζεται και προσπαθούμε πια να μιλάμε για θέματα που μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι ήταν λυθεί. Προσπαθούμε με ομιλίες, με ημερίδες, με δράσεις, με παρεμβάσεις, με διάφορες πρωτοβουλίες, να ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν τη γυναίκα, το παιδί, τη νεολαία, την οικογένεια, γιατί στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Μας νοιάζει πάρα πολύ και
και ο τόπος μας και η ζωή στον τόπο μας. Εμάς ως παραδείγματισμο, όπως και τα άλλα παραδείγματα που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Σας μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς της Προέδρου μας, της Δικίνας Φανταζή, η οποία αγαπάει πάρα πολύ εγώ και όλα τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή έγινε και συνδιάσκεψη το 2015 εδώ. Αγαπάνε και την ΚΟ σαν τόπο και εμάς προσωπικά για τη δουλειά που κάνουμε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες για την παρουσία σας, όλους τα μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστούμε που τιμάτε και στηρίζετε με κάθε τρόπο, κάθε δράση της ΕΓΕ. Ευχόμαστε να σας έχουμε και το 18 κοντά μας. Προσπαθούμε και προγραμματίζουμε για κάποια θέματα που θέλουν πολλή δουλειά. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Το άμεσο είναι μια εκδήλωση για παιδιά στην Καρδάμενα με μικρούς καρακιοζοπαίκτες που θα γίνει 28 Ιανουαρίου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για την ημέρα της γυναίκας. Θα είναι κάτι που θα σας αρέσει, φανταζόμαστε. Πιστεύουμε να τα καταφέρουμε. Και όλες οι υπόλοιπες δράσεις που έχουν μια έτσι, συνέχεια. Επειδή κάθε χρόνο μια σειρά μελών, αλλά και φίλων, μας στηρίζουν και βοηθάνε τις πρωτοβουλίες μας, εμείς θεωρούμε ως ελάχιστη ανταπόδοση αυτής της συνεργασίας μια δημόσια ευχαριστία από μέρους μας. Χρόνια πολλά για το μένα, νομίζω ότι μέρη τα είπε όλα, δεν έχουμε αυτό το κάτι. Απλώς η ΚΟΣ λαμπόθηκε το 17, θα πείσουμε ότι αυτό θα είναι καινούριο ξεκίνημα για το 18. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε φίλες, μέλη που βοηθάνε στις εκδηλώσεις μας και φέτος είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα τα πω πολύ γρήγορα να μην σας κουράσω. Εκτός από τα μέλη του διοικητικού σας, λοιπόν, έχουμε όλες εσάς για την Οικονομική Συμβουλή την ετήσια εισφορά σας. Την Αναστασία Χατζικαλίνη, τον Τσαμπίκο Καματερό, τη Χρύσα Ορφανού, τη Διονυσία Σοφού, τη Μαρία Καρβούνη, την Ζένια Πολίτη, τη Λίνα Σβήνου, την Ευαγγελία Σαχίκα, τον Κώστα Μπάρκα, τη μικρή Αρχοντούλα Αμορκίνου για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση Άρωμα Γυναίκα στο Ελληνικό Τραγούδι της Μέρας Γυναίκας. Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Φιλίου Αναξίδια για την δυτική πλακέτα που απέφυγαν στην Αίγυπτο. Την οικογένεια Κουτσού για τη διάθεση του ξενοδοχείου Πέλαγος, την μουσική εκδήλωση για τη ζωή του Μουστέρου. Την περιφερειακή σύμβουλο Φρίτη Νάκη για την πρόσκληση σε δράση του Βαρχίου Κόρ την ημέρα περιβάλλοντος, όπου μοιράσαμε σε παιδιά δημοτικού τα ενημερωτικά μας φυλάδια με μικρές συμβουλές καθημερινότητας. Την Ελένη Διακοπαναγιώτη, την Νίκη Θαλασσινού, τη Δέσποινα Σαρίκη, δίπλα του εκπαιδευτικού σταθμού των παιδικών σταθμών, για τη συνεργασία στο απόγευμα δημιουργικής απασχόλησης στα πλαίσια των θερινών υποκρατίων με θέμα «Ας μιλήσουμε για την ειρήνη όπου συμμετείχαν τα παιδιά». Επίσης την Ελένη Διακοπαναγιώτη για την αφήγηση παραμυθιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Όλες τις φίλες που ανταποκρίθηκαν και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια 30 ερωτήσεων μιας έρευνας που παρουσιάστηκε στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του 2017. Τις αρχαιολόγους κυρίες Χαλκίδης και Σέρογλου για την ξενάγηση στις δύο επισκέψεις των 50 παιδιών που πραγματοποιήσαμε στο ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο του ΣΚΟ. Τις φίλες Αγγελακοπούλου Δώρα, Βουλάκη Κατερίνα, Ποσαρή Ελένη, Δυτικού Πέρσα, Παπαχαρτοφύλλη Πόπη, Παρθενιάδη Βίκη, Γάβρου Τζούλια, Φάκου Νένα, Διπλού Λίνα, Χαρτοφύλλη Αλμυρό για τις χειροποίητες δημιουργίες και τα διδακτικά διηγήσματα που προσφέραν στο Χριστουγεννιάτικο Σιγάρι και τη φίλη Κατερίνα από την Έλληνα της Ξάνθης για τα χειροποίητα κοσμήματα που μας έστειλε. Κυρίες Εκατερίνη Διακογιάννη και Λεμονιά Μαστοράκη για την οικονομική ενίσχυση των σκοπών της ΕΕ. Τη Δώρα Διακογιάννη για τις δύο σημερινές δασιλόπιτες. Την Ουρανία Κυριακού για το δώρο της μιας πίτας. Και για την Λαχιοφόρο Αγορά ευχαριστούμε για τα δώρα τη Μαρία Μουζάκη Χατζηστρατή για, για τα χρυσά σκουλαρίκια. Την Αγγελική Κούρου για το σετ καλλιτικών. Την Αγγέλα Χατζιάμαλου για το ηλεκτρικό σίδερο. Τη Σαφώ Θοδωρέλη για τα δύο εισιτήρια για σήμη με επιστροφή, τη Χριστίνα Σανούλη για την μπλούζα και την Ευτυχία Βαρκά για το γεύμα για δύο άτομα στην Αγία Βαλιδάκη. Για το γεύμα για δύο άτομα στην Αγία Βαλιδάκη. Δεν κάνουμε απολογισμό λεπτομερή του 2017.
τα είπαμε στην Ολομέλεια που ήρθαμε στο ξενοδοχείο Αιγαίο. Απλά αυτά ήταν οι ευχαριστήσεις για κάποιες από τις δράσεις. Δεν ήταν μόνο αυτές, ήταν πολύ περισσότερες. Το έχουμε ξαναπεί ότι η ΕΓΕ είναι μια πολυτομεακή δράση. Γι' αυτό λοιπόν αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα των ευχαριστήσεων. Είχαμε ξεκινήσει με ένα δώρο, τα σκουλαρίδια τα χρυσά από τη Μαρία Δημητρουζάκη, αλλά επειδή οι φίλες διέθεσαν κι άλλα δώρα, έχουμε συγκεντρώσει αυτά, θα κάνουμε την κλήρωση μετά, αφού κόψουμε την κουβέντα, και οι τυχερές θα κερδίσετε κάτι. Είναι λίγα τα δώρα, αλλά είναι συμβολική η κλήρωση. Τώρα, για τα δώρα της πίτας, πάντα κάνουμε μια κίνηση που έχει τη συμβολική της αξία. Είναι ένα γούρι από τη UNICEF, γιατί θέλουμε να στηρίζουμε τους κοινωνικούς σκοπούς οργανώσεων που στηρίζουν τα παιδιά. Δεν είχαν φέτος τα παιδικά χωριά κάτι, παρόλο που η Διευθύντρια των Παιδικών Χωριών είχε όλη την καλή διάθεση να μας στείλει. Και ένα ρόδι προσφορά του μέλους μας της Ουρανίας της Κυριακού. Αυτά είναι για την πίτα, για τις δύο πίτες που έχουμε, για τις δύο τυχερές. Τα υπόλοιπα δώρα θα είναι για τις τυχερές της Λαχιοφόρου αγορά. Όμως όλες ευχόμαστε να έχετε τύχη, να είστε καλά, γερές, δυνατές και να, να ανταμώνουμε. Πάντα να ανταμώνουμε. Με υγεία και κάθε καλό. Ειρήνη. Ειρήνη, η σειρά σας. Έλα.
διακοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα πραγματοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Ομίλου Κόνο Φιλιτά το Σάββατο στο ξενοδοχείο ΚΟΣ στις 5 το απόγευμα. Κοπή της πίτας της θα πραγματοποιήσει και η ελληνική ομάδα διάσωσης Παράρτημα Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου ΚΟ την Κυριακή στις 11 το πρωί στα γραφεία της στο τέρμα της Οδού Φιλίνος. Μπίγκο θα πραγματοποιήσουν γονείς και μαθητές της 6ης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο χώρο του σχολείου με παρουσιαστή τον Γιώργο Πετρή. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Πάμε αμέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται στο φινάλε του πρώτου γύρου της Β' κατηγορίας η ΑΕΚΟΣ, παίρνοντας έτσι και τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή του χειμώνα. Η ΑΕΚΟΣ επικράτησε στο ντέρμπι με την ΑΕΛ Έρου με 3-0 και έφτασε στους 16 βαθμούς. Σκόρερ του αγώνα ήταν οι Χατζηφούντας Παπα-Νικολάου και Βασιλιάδης. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ θα διεξαχθεί ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων Αθλητικού Συλλόγου Ιπποκράτης ΚΟ Καζακούκ, ΑΕΟ Προτέας Βούλας για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με αρκετά σύννεφα προβλέπεται για αύριο στην περιοχή μας, με πιθανότητα στενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με ένταση 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-15 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόβλεψη καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ανακοινώθηκαν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα έως και το Σάββατο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδους ανέμους. Τέλος, το φαρμακείο που εφημερεύει σήμερα στην πόλη μας είναι της κυρίας Σταυρούρας Κασανή, Συνοδό Ασκληπιού 1, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2242-030-222. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Δημοτική Τηλεόραση ΚΟ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.